Καλώς ήλθες στην παρουσίαση των ασκήσεων για την πρώτη εργασία της FIA 20, μια εργασία η οποία χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή στις διαφορετικές εξισώσεις. Γίνεται εισαγωγή στο μάθημα, δηλαδή κατανόηση των εννοιών, καθώς επίσης και των πρώτων μοντέλων διαφορετικών εξισώσεων που μπορούμε να επιλύσουμε. Καλοί μου φίλοι, καλοί μου φοιτητές και συνοδοιπόροι της γνώσης, θα πω ότι το κομμάτι αυτό, αυτή η εισαγωγή, είναι θα έλεγα το άνοιγμα της πόρτας, της κατανόησης, του ρυθμού μεταβολής, δηλαδή της παραγόγου, πώς αυτή εισάγεται και λειτουργεί μέσα σε μοντέλα μαθηματικά για να επιλύσει φυσικά προβλήματα. Γιατί ο σκοπός κάθε μαθηματικής σκέψης ή αν θέλετε κάθε εφεύρεσης που έχει κατοχυρωθεί και έχει παγιωθεί στο χρόνο, τι είναι? Είναι η επίλυση προβλημάτων. Οι διαφορετικές εξισώσεις είναι το κατεξοχήν εργαλείο για να χτίζουμε φυσικά προβλήματα, αλλά και για να τα επιλύουμε. Η ανάποδα να επιλύουμε μοντέλα και ουσιαστικά μετά να ικανοποιούμε, αν θέλετε, φυσικά προβλήματα. Είναι ένα λησβερίσεις που έχει δύο διαστάσεις. Εμείς εδώ προσεκτικά θα παρουσιάσουμε τις εκφωνήσεις, αν θέλετε, τι ζητάει κάθε μία άσκηση για να μπούμε στην πρώτη μας ματιά, στην ανάγνωση. Κατανοώ, γνωρίζω τι λέει το θέμα και στη συνέχεια φυσικά θα ακολουθήσει η συστηματική και μεθοδική και εκπαιδευτική, θα έλεγα, παρουσίαση των λύσεων. Όχι σαν έτοιμη απάντηση, αλλά σαν δρόμος πορείας σκέψης και ανάλυσης. Φυσικά, πάντα με εργαλείο τα μαθηματικά, τις πράξεις μας, αυτά που έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Και ο λόγος, από εδώ και πέρα, στις ασκήσεις. Λοιπόν, είναι η τέταρτη εργασία. Εκείνο που έχει σαν βασικό αντικείμενο έχει ότι θέλει μέσα αυτήν την εργασία να γίνει η εξοικείωση με την έννοια της συνήθους διαφορετικής εξίσωσης. Και λέμε, παιδιά, στη λέξη συνήθις γιατί τη λέμε ότι είναι διαφορετικές εξισώσεις με παραγόγους και όχι με μερικές παραγόγους, με παραγόγους ως προς μία μεταβλητή. Και τη λύση, αν θέλετε, που η λύση θα είναι μια οικογένεια, προσέξτε, γιατί εδώ η λύση θα είναι μια οικογένεια από καμπύλες, μια οικογένεια από συναρτήσεις, οι οποίες παριστώνται στο επίπεδο με καμπύλες. Και τα προβλήματα αρχικών τιμών, τα προβλήματα μας έχει δώσει ότι ξεκινώντας, τι έχω, κάποιες προϋποθέσεις. Αυτό είναι στις αρχικές τιμές. Θα το δούμε και στις ασκήσεις πάνω. Η περιπτώση που θα αντιμετωπίσουμε, που θα γνωρίσουμε εδώ, είναι τι. Είναι διαφορετικές εξισώσεις πρώτης τάξης, ποιες είναι χωριζόμενες μεταβλητών, δηλαδή ποιες χωρίζονται οι μεταβλητές τους, πού είναι ομογενείς, τι είναι ομογένεια εδώ πέρα και πώς και τι γίνεται, ποιες είναι οι γραμμικές, ποια είναι η γραμμικότητα στις διαφορετικές εξισώσεις, ποιο είναι το ολικό διαφορικό ή όπως λέει πλήρης ή ακριβής στις διαφορετικές εξισώσεις, ποια είναι η διαφορετική εξίσωση του Μπερνούλη, ένα μοντέλο συγκεκριμένο του Μπερνούλη, του μεγάλου αυτού Ιταλού επιστήμονα του 17ου αιώνα με 18ο, έτσι, εκεί στη μεγάλη άνθεση θα λέγαμε, έτσι, των επιστήμων, και του Ρικάτη πάλι θα λέγαμε και αυτός ένα σύγχρονος του Μπερνούλη. Αυτή, παιδιά, η συλλογιστική θα αναπτυχθεί και θα δούμε μία-μία στα θέματα και επίσης και η εφαρμογή στην επίλυση προβλημάτων. Για να πάμε τώρα να γνωρίσουμε την πρώτη μας άσκηση. Διαβάζω προσεκτικά. Ο σκοπός της παρουσίασής μου είναι να σας φτιάξω ένα βίντεο ανάγνωσης των ασκήσεων. Να βρεθεί, λέει, η τάξη κάθε μιας από τις κάτωθι συνήθεις διαφορετικές εξώσεις, σου, δου, έψιλον, συνήθεις διαφορετικές εξώσεις, και να εξεταστεί ποιες από αυτές είναι γραμμικές. Ψήτουχείς, όχι. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, πρώτα. Η τάξη, παιδιά, η λέξη τάξη είναι συνδεδεμένη στενά και άρρηκτα με την παράγωγο. Λέμε, πρώτη τάξη παράγωγος, δεύτερη τάξη παράγωγος. Οπότε η τάξη έχει να κάνει με παράγωγο. Θέλω αυτό να το ξεκαθαρίσουμε και δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο, δυνάμεις κλπ. Μόνο με παράγωγο. Δηλαδή, αυτή εδώ πέρα, παιδιά, η πρώτη διαφορετική εξίσωση. Ψι παράγωγος και ψι επί ψι παράγωγος με το χ. Τι είναι, παιδιά? Είναι τάξης πρώτης. Πρώτης τάξης. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, πρώτης τάξης. Όμως δεν είναι γραμμική, ξέρετε γιατί? Γιατί ο άγνωστος μας που είναι η συνάρτηση ψ και η παράγωγό της είναι ψ παράγωγος, δεν είναι δευτέρου βαθμού.
Η γραμμική τι θέλει, είναι εξίσου η γραμμή, θέλει πρωτοβάθμια. Η δεύτερη, παιδιά, το B. Χ τρίτη επί ψ τρίτη παράγωγο, συν χ τετράγωνο ψ δεύτερη παράγωγο, συν χ επί ψ παράγωγο, συν ψ στον 0. Αυτή, παιδιά, έχει και το όνομα διαφορική εξίσου του Euler. Έτσι, του μεγάλου του Euler. Τρίτη παράγωγο χ τρίτη. Δεύτερη παράγωγο χ τετράγωνο, πρώτη παράγωγο χ. Λοιπόν, προσέξτε. Ως προς τον άγνωστο, και μην ξέρει, τι είναι, είναι γραμμική, παιδιά. Ο άγνωστος είναι η ψη, η συνάρτηση και η παράγωγή της και τα προσωπία που έχει η συνάρτησή μας, δηλαδή η παράγωγή της. Ωραία. Πάμε. Η ψη, δεύτερη παράγωγος, είναι ζάιν ψη στον 0. Παιδιά, το ψη μη σας γελάει, είναι μέσα στο ημίτονο. Δεν υπάρχει γραμμικότητα, προσέξτε. Δεν υπάρχει εξίσωση, αν θέλετε, αν θέλεις γραμμική και ουσιαστικά να έχει τη μεταβλητή μέσα στο ημίτονο ή συν ημίτονο τίποτα άλλο, πάει. Είναι δεύτερη τάξη φυσικά, δεύτερη τάξη παράγωγος. Η επόμενη, ψη τρίτη τάξη παράγωγος, μείον ψη ίσο με A στην ψη. Πάλι χαλάει η γραμμικότητα. Γιατί τι, πετάχτηκε σαν τον ψήλο εδώ πέρα η συνάρτηση ψη και πήγε στο εκθετικό. Άρα είναι τρίτη τάξη παράγωγος. Είναι τρίτη τάξη παράγωγος, έτσι, η διαφορική σου και δεν είναι γραμμική. Η επόμενη, χ επί ψ τέταρτη τάξη παράγωγος, μείον χ τετράγωνο επί ψ τάξη παράγωγος, κοζάιν χ κλπ. Αυτή, παιδιά, τώρα τι είναι, είναι γραμμική. Γιατί είναι η συνάρτησή μας η ψ, έχει τέταρτη τάξη παράγωγος και τρίτη τάξη παράγωγος. Τα άλλα θεωρούνται γνωστά, γιατί εδώ ο άγνωστος είναι η συνάρτηση, παιδιά. Τα χ και τα παρελκόμενα με συναρτήσεις του χ είναι γνωστά. Και το F, τι είναι, μια διαφορική εξίσωση, η οποία είναι, προσέξτε, τρίτη τάξη, τρίτη τάξη παράγωγος. Και προφανώς εδώ πέρα έχουμε κάποιους παραπλησιαστές κλπ. Κλπ. Με λίγα λόγια δεν είναι γραμμική. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, το δεύτερο ερώτημα λέει να βρεθεί γενική λύση αυτή εδώ πέρα. Δηλαδή είναι μια διαφορική εξίσωση, παιδιά, προσέξτε. Δεύτερη τάξη και μάλιστα είναι και γραμμική. Αυτή είναι εύκολη. Τη ζητάει πρώτη-πρώτη γιατί ουσιαστικά εφόσον εγώ γεννάω την διαφορική εξίσωση μέσα από τη διαδικασία τη παραγώγηση για να τη λύσω πέρα πάω σε ολοκληρώματα. Και εδώ ουσιαστικά έχω κάποιες άμεσες, γλυκές, ωραίες ολοκληρώσεις. Και μάλιστα εδώ πέρα έχει το ψ το 0 με το 0 και ψ παράγωγος το 0 με το, πάλι με το 2. Παιδιά, όταν στη θέση 0 μου δίνει την τιμή της συνάρτησης και την τιμή της παραγωγής και την κλίση της, παράδειγμα εδώ, μιλάμε για ένα πρόβλημα αρχικών τιμών. Δηλαδή, μας έχει δώσει μια αρχική συνθήκη. Πού ξεκινάω. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη άσκηση, γνωριμία με το, αν θέλετε, με το αντικείμενο, με το τι είναι διαφορική εξίσωση. Η δεύτερη λέει να βρεθεί η πλήρης λύση της συνήθους διαφορικής εξίσωσης. Και θα πω εδώ πέρα, προσέξτε παιδιά, αν τη διαβάσω προσεκτικά αυτή εδώ, έχει χ τετράγωνο ψ μείον 1, μείον ψ τετράγωνο χ συν 1, δε ψ προς δε χ. Παιδιά, η παράγωγος, η ψ τόνος του χ είναι δε ψ προς δε χ. Οπότε, ή θα έχει ψ τόνος ή δε ψ προς δε χ, δύο πράγμα. Μας διευκολύνει, παιδιά, αυτό εδώ πέρα αυτή η έκφραση για να κάνουμε χώρισμα, να χωρίσουμε τα χ, τα ψ, να κάνουμε ολοκληρώσεις. Και εδώ, αν παρατηρήσετε, όλοι οι παράγοντες είναι σε γινόμενα μόνο χ, μόνο ψ. Την χωρίζω, την ολοκληρώνω και πολύ εύκολα θα φτάσω σε αυτό που θέλω. Η τρίτη, τι λέει, να λυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών. Προσέξτε, ψ, ρίζα, χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο είναι χ, ωραία, μείον χ ψ. Αυτή, παιδιά, ξέρετε τι χαρακτηριστικό έχει. Είναι ομογενής, προσέξτε, γιατί οι συντελεστές των δε χ και δε ψ, προσέξτε, η λέξη ομογένεια θα ξέρετε κάθε φορά ως προς τι αναφέρεται. Είναι πρώτου βαθμού στο χ και ψ. Και εδώ υπάρχει ένα κολπάκι, ένα τρυπάκι που θα σας πω και εδώ έχω στο βιβλίο μέσα και λοιπά ξεκάθαρο. Πώς εγώ αυτή τη λύνω με αντικατάσταση. Ψ ίσον δε ψ προς δε χ. Πολύ ωραία. Τέταρτο πέρα. Δίνεται συνήθεια διαφορική εξίσωση αυτή. Δε ψ, κλάσμα, 3 χ τετράγωνο, ψ τετράγωνο, συν χ τετράγωνο, προς χ τρίτης, επί ψ, συν ψ τετράγωνο, δε χ, στο 0. Και λέει, να αποδειχθεί ότι είναι ακριβής. Ξέρετε τι γίνεται. Έχετε κάνει παραγόγους, για να θέλετε, έχετε πάρει το διαφορικό μια συνάρτηση. Όταν μια συνάρτηση έχει διαφορικό, δηλαδή αυτού χ, ψ, πάρει το διαφορικό της, θα μου κάνει η παράγωγος ως προς χ επί δε χ, στην παράγωγος προς ψ επί δε ψ. Εάν εδώ πέρα τυχαίνει αυτή η έκφραση να είναι τι, διαφορικό μια συνάρτηση, δηλαδή να είναι το διαφορικό μια παράσταση όλο αυτό εδώ, τότε μιλάμε για ακριβής, έτσι, ή πλήρης. Έτσι. Ωραία.
διαφορετική εξίωση. Κάτι τέτοιο θα συμβαίνει εδώ πέρα, θα δούμε τη συνθήκη, θα το δεις, θα το καταλάβεις. Όμως, οδηγός στο βιβλίο μου πάλι, θα δεις τη μεθοδολογία και την λογική αναγνώρισης και αντιμετώπισης αυτών των διαφορετικών εξισώσεων. Όλα είναι χτισμένα βήμα-βήμα, έτσι όπως λέει και έτσι η Διαθήκη, τα πάντα εσοφία επίησης. Η πέμπτη άσκηση, τι έχει εδώ πέρα? Να δείξετε, δίνετε διαφορετική εξίσωση. Χ τετράγωνο μείον 2 ψ τετράγωνο συν χ ψ δε ψ προς δε χ. Ωραία, αυτή βλέπετε. Είναι διαφορετική εξίσωση πρώτης τάξης, γιατί είναι πρώτη παράγωγος. Και φυσικά δεν είναι γραμμική κλπ. Εκείνο παρατηρώ ότι όλα αυτά εδώ πέρα, όπου έχει χ και ψ, είναι δευτέρου βαθμού. Μπορώ να τη δω και σαν τι, παιδιά, σαν ομογενή. Όμως εδώ μου λέει, κοίταξε φίλε, καλά σκέφτεσαι, αλλά εγώ τι θέλω, να μου αποδείξω ότι δεν είναι ακριβής, ότι είναι πλήρης. Δηλαδή ότι δεν ισχύει η προϋπόθεση του ολικού διαφορικού. Όπως θα σας πω και θα παρακολουθήσει τη μεθοδολογία μας. Μετά, λέει, να βρεθεί ένας ολικός παράγων. Αφού δεν γίνεται αυτό, λέει, μήπως γίνεται να πολλαπλασιάσεις με κάτι για να την κάνεις πλήρη. Θα πολλαπλασιάσουμε με κάτι. Αυτό το κάτι, παιδιά, έχει τη συνταγή του. Να, πώς θα το κάνουμε. Έτσι. Θα δώσουμε τον τύπο, τη φόρμουλα, τη διαδικασία που θα γίνει η διαδικασία. Πολύ απλά. Και μετά να βρεθεί γενική λύση. Παιδιά, σας τα παρουσιάζω γιατί θέλω να κατανοήσετε, να αναγνώσετε καθαρά τις εκφωνήσεις, να μπείτε στο πνεύμα του μαθήματος, αν θέλετε, των απαιτήσεων κλπ. Και επίσης να σας πω ότι εμείς εδώ, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε εβδομαδιαίες, ναι, μονόρες συναντήσεις, ένα σούπερ πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από αρχές Μάρτη ως εξετάσεις. Για όσους από εσάς θέλουν και να μάθουν και να προβληματιστούν, αλλά και κυρίως βασικά να αποκτήσουν τον αέρα για το στόχο τους. Έτσι, τον αέρα της γνώσης και της επιτυχίας. Λοιπόν, επανερχόμεθα, άσκηση έκτη λέει, δίνει μια διαφορική εξίσωση που βλέπετε εδώ πέρα, χ και ένα ψη παράγος, 2 επί χ και 1 επί ψ κλπ. Προσέξτε, είναι αρκετά μακρινή αυτή, μεγάλη, μακρόσυρτη. Όμως, διαβάζω ψ παράγωγος εδώ επί συνάρτηση του χ, ψ επί συνάρτηση του χ και κάτι άλλο. Και διαπιστώνω ότι, παιδιά, κοιτάξτε, έχω μια γραμμική διαφορική εξίσωση. Γραμμική διαφορική εξίσωση. Σωστά. Γιατί η συνάρτηση μου η ψ και η πρώτη παράγωγος είναι πρώτη, ναι. Ωραία. Η συνάρτηση μου η ψήκη πρώτη παράγωση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, λέμε τώρα να βρεθεί, λέει, γενική λύση. Αφήστε εδώ πέρα. Οπότε εδώ υπάρχει φόρμουλα γι' αυτό. Υπάρχει μεθοδολογία συγκεκριμένη, πώς λύνω. Και μάλιστα είναι η μεθοδολογία που θα πάει και στη δεύτερη τάξη. Λύνω την γραμμική και μετά την ομογενή. Την ομογενή πρώτα και μετά την γραμμική. Δηλαδή βρίσκονται η γενική λύση και μετά τη μερική λύση, που είναι μια μεθοδολογία, θα έλεγα, που ικανοποιεί σαν τακτική και τα συστήματα. Το ομογενές και μετά το μη ομογενές. Λοιπόν, πάμε και αυτό. Εδώ όμως πάμε τώρα στην 7η άσκηση, να λυθεί ένα πρόβλημα αρχικών τιμών, που βλέπουμε, προσέξτε, μια διαφορική εξίσωση, ψ παράγωγος ψ και ψ στη μείον 2. Εδώ σκάει μύτη ο φίλος μας ο Μπερνούλη. Ένα μοντέλο Μπερνούλη. Το μοντέλο Μπερνούλη εδώ έχει την αναγνώρισή του ψ παράγωγος ψ γραμμικό και ψ σε μια δύναμη. Ωραία. Έχει το αντίδοτό του, την αντικατάστασή του και την απάντησή του. Και φυσικά θέλουμε από όλες τις καμπύλες που θα βρούμε αυτή που στο μηδέν θα μας κάνει ένα 10-15. Δηλαδή πρόβλημα αρχικών τιμών. 8η άσκηση. Πάλι μια διαφορική εξίσωση. Ωραία. Και λέει ότι έχουμε ότι ψ1 του χ ίσο με χ αποτελεί μια μερική λύση. Παιδιά, όταν θα έχεις γραμμική πρώτης τάξης και αποτελεί μερική λύση, ξέρετε, είναι σαν την γάτα με τα κεραμίδια ή τα κεραμίδια με την γάτα. Έτσι, τι είναι εδώ πέρα? Θα έχω διαφορική εξίσωση του ρικάτη. Γιατί είναι ψ παράγωγος ίσον τριώνυμο ως προς ψ. Ψ τετράγωνο, παρένθεση ψ και χ τετράγωνο. Αυτός ο ρικάτη, αφού το είδα αυτό, τι λέει? Αν εγώ, λέει, τσιμπήσω, υποψιαστώ, μου δώσεις, παιδί μου, μία μερική λύση, σου έχω την απάντηση βαλμένη σε μια σειρά. Και φυσικά, παιδιά, κλείνοντας, το ένατο είναι ένα πρόβλημα που θα το δούμε μεθοδικά πάνω στην παρουσίασή μας στη λύση, πώς
από ένα φυσικό πρόβλημα, βλέποντας στην ουσία, αν θέλεις, το ρυθμό μεταβολής, αυτό που λέει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ελάττωση κτλ., πως ο ρυθμός μεταβολής δημιουργεί παράγωγο και δημιουργεί σχέση, έτσι, η οποία είναι διαφορετική εξίσωση και η οποία η λύση της είναι αυτή που αναζητούμε. Να ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή μελέτη και σας υπενθυμίζω ότι, παιδιά, ότι από την 1η τη Μάρτη θα ξεκινήσουμε μία παρουσίαση μεθοδική της μεθοδολογίας, τη λύση των ασκήσεων, όχι πολύ, μία ώρα την εβδομάδα. Είναι αρκετή να μπούμε σε μια καλή σειρά. Πάλι, καλή συνέχεια, καλή μελέτη και πάντα η πρόοδος της σκέψης, το πνεύμα, να μας οδηγεί σε αυτό που αναζητούμε, σε αυτό που δημιουργούμε. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.